Μετά από 5 μήνες εργασιών συντήρησης, το μαυσολείο του Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν ξανά άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό. Στην κόκκινη πλατεία δημιουργήθηκαν ουρές από μαθητές σχολείων αλλά και τουρίστες που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να δουν την ταριχευμένη σωρό του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης που βρίσκεται εκεί από το 1924 όταν πέθανε. Ήταν λίγο τρομακτικά στο μαυσολείο, αλλά μόλις είδα τον Λένιν, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εκφράσω, αλλά μάλλον ηρέμησα λιγάκι. Ούτως ή άλλως έχει πεθάνει, δεν θα μας επιτεθεί ως φάντασμα. Από αυτά που διαβάσαμε και δεν είναι σίγουρο ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αυτός που βλέπουμε δεν είναι ο Λένιν, αλλά ένα κέρινο ομοίωμα. Αυτό έχω διαβάσει με το επιχείρημα πώς είναι δυνατόν να τον διατηρήσουν τόσο καιρό αναλύωτο, ίσως να είναι εκείνος, ίσως και όχι. Αν και το 2011 σε διαδικτυακή ψηφοφορία το 69% όσων συμμετείχαν τάχθηκαν υπέρ της ταφής της σωρού του Λένιν, μέχρι στιγμής το θέμα δεν έχει προχωρήσει.